Πρώτη ετήσια συνάντηση των οπαδών του ΟΦΗ που πραγματοποιήθηκε χθες στο λιμάνι του Ηρακλείου είχε τεράστια απήχηση αλλά και μια μεγάλη έκπληξη για τον κόσμο. Λίγο πριν τις 11 το βράδυ, εκατοντάδες καπνογόνα φώτισαν το λιμάνι του Ηρακλείου από το φρούριο Κούλε μέχρι το Φάρο με την ατμόσφαιρα να είναι φαντασμαγορική. Το μοναδικό σκηνικό στήθηκε υπό τους ήχους του συγκροτήματος του Μιχάλη Κουνάλη και του τραγουδιού «Ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει». Το παρόν, πέρα από τους εκατοντάδες φίλους του ΟΦΗ, έδωσαν ο Νίκος Νιόμπλιας και αρκετοί παίκτες, στελέχη της ΠΑΕ, του Ερασιτέχνη και της Ακαδημίας, όπως και οι κύριοι Τζόρτζογλου και Βοζικάκης από την ΕΠΣΗ. Θερμά συγχαρητήρια στους φίλους του ΟΦΗ, στους συνδεσμίτες, για αυτή την πανέμορφη εκδήλωση. Είναι πολιτισμός, είναι τραγούδια, είναι χαρά. ΟΦΗ έχει και κόσμο και λαό. Και ότι με αυτούς δεν φοβάται τίποτα η ομάδα. Στα πλαίσια της εκδήλωσης έγινε τιμητική απονομή στον Ευγένιο Γκέραρτ με την πλακέτα να παραλαμβάνει ο γιος του Μάνος Παπαδάκης, ενώ τιμήθηκε και η μνήμη του Αρχάγγελου της Κρήτης Νίκου Ξυλούρη και την πλακέτα παρέλαβε ο Λιράρης Καντρής. Σημαντικός ήταν και ο φιλανθρωπικός σκοπός της εκδήλωσης, καθώς έγινε αιμοδοσία, ενώ μέρος των εσόδων θα δοθούν στο Σπίτι των Αγγέλων, στην Κίτρινη Αποστολή και στο Σύλλογο Άταχτη. Σκοπός των οπαδών του ΟΦΗ είναι αυτές οι συναντήσεις να καθιερωθούν κάθε χρόνο. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο που συμμετέχει σε αυτή την εκδήλωση. Στην πιο ιστορική ομάδα της Κρήτης είναι ετήσια η γιορτή. Θα γίνεται κάθε χρόνο από εδώ και πέρα. Ο μικρός ελπίζω θα είναι και αυτός ένας ποδοσφαιριστής του ΟΦΗ. Το ΟΦΗ είναι μια μεγάλη ομάδα, το έχει αποδείξει πολλές φορές. Ο κόσμος του ΟΦΗ είναι παρόν σε οποιαδήποτε εκδήλωση, στο γήπεδο. Βοηθάμε όσο μπορούμε. Την εκδήλωση πλαισίωσαν με τη μουσική του στο ροκ συγκρότημα Ήχος Ανοχής, αλλά και αυτό του Μιχάλη Κουνάλη με κριτικούς χορούς και τραγούδια.